Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, για δώστε μου ένα κλίμα τώρα, γιατί εσείς ως και η Ομοσπονδία, Συνομοσπονδία μάλλον, έρχονται μηνύματα για τα ζητήματα που βάζουν τα παιδιά, για τις καταλήψεις, για, όχι για τις μάσκες. Καταλαβαίνω τα ζητήματα περισσότερο έχουν να κάνουν με τα τμήματα. Τσελίψεις στα σχολείων και τα με πολυπλήθη τμήματα. Και τον καθαρισμό στο σχολείο, σωστά. Σωστά, πάρα πολύ σωστά και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το στοιχείο που εσείς θέτετε, με την έννοια ότι γίνεται μια φαίνεται συντονισμένη προσπάθεια, να κατηγορηθούν οι μαθητές ως αρνητές της μάσκας. Αλλά ίσα-ίσα είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι εχθές σε κινητοποιήσεις που είχαμε σε όλη τη χώρα, πραγματικά χιλιάδες μαθητές ήταν στους δρόμους σε δεκάδες πόλεις εχθές, από την Καβάλα, να το πω έτσι, μέχρι τα Χανιά, με μαζικότατα συλλαλητήρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αυτό που κυριαρχούσε και φώναζαν οι μαθητές ήταν ότι κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή, μόρφωση και υγεία για κάθε μαθητή. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πραγματικά, ξέρετε, εμείς οι γονείς οι οποίοι συμμετείχαμε και στηρίξαμε και στηρίζουμε αυτό τον αγώνα, το στηρίζουμε γιατί θεωρούμε ότι οι μαθητές έχουν δίκιο. Και είναι δίκαια τα αιτήματά τους και θα ήταν, αν το θέλετε, άτοπο εμείς ως γονείς να πούμε κάτι διαφορετικό, αφού τα αιτήματα που έχουν σήμερα οι μαθητές είναι τα αιτήματα με τα οποία κινητοποιούμαστε και εμείς οι γονείς από την αρχή της πανδημίας. Ναι. Όπως και οι εκπαιδευτικοί. Και είναι σημαντικό ότι εχθές στα συλλαλητήρια βρέθηκαν μαζί και εκπαιδευτικοί και γονείς με τα παιδιά. Εγώ πάντως σας ομολογώ, κύριε Πρόεδρε, εδώ δίπλα σε εμάς υπάρχει ένα γυμνάσιο και ένα δημοτικό. Εντάξει, το δημοτικό δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, αλλά το γυμνάσιο και το λύκειο. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, νομίζω ότι είναι σε κινητοποίηση και το λύκειο εδώ δίπλα σε εμάς, είναι ότι όλα τα παιδιά φοράνε μάσκες. Εγώ αυτό παρατηρώ. Δηλαδή, τα παιδιά τα οποία υποτίθεται κάνουν περιφρούρηση του λυκείου, είναι με μάσκες. Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι, αν μη τι άλλο, τα παιδιά καταλαβαίνουν το πρόβλημα που υπάρχει. Δεν είναι ότι δηλαδή είναι εθεροβάμονες. Εμείς εκτιμάμε ότι τα παιδιά όχι απλά καταλαβαίνουν το πρόβλημα, αλλά ένας από τους λόγους που τους κινητοποιεί είναι όχι μόνο η δική τους προστασία, αλλά και η προστασία της οικογένειας. Γιατί ξέρετε, ακόμα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν γίνει λάστιχο στα σχολεία, όταν κλείνει ένα τμήμα, πραγματικά οι οδηγίες που υπάρχουν για το αν η οικογένεια κάνει τεστ, για το αν ο μαθητής κάνει τεστ, ποιος κάνει τεστ, είναι έολες. Ξέρετε ότι εκατοντάδες γονείς έχουν κλείσει πάρα πολλά τμήματα σε πάνω από 80 σχολεία στη χώρα μας ή και ολόκληρα σχολεία αυτή τη στιγμή λόγω COVID. Όχι λόγω καταλήψεων, λόγω COVID. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτά τα τμήματα οι γονείς έχουν βάλει εκατοντάδες ευρώ από την τσέπη τους γιατί δεν βρίσκουν άκρη με τα τεστ, με τα τεστ. Όταν κλείνει ένα τμήμα. Αλλά κοιτάτε να δείτε, είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγαμε, ότι τελικά ποιος κλείνει τα σχολεία, γιατί συκοφαντείται πάρα πολύ ο αγώνας των μαθητών και οι ίδιοι μαθητές και εμείς δηλαδή λέμε ότι τα σχολεία τα κλείνει η έλλειψη καθηγητών. Τελειώνει η δεύτερη εβδομάδα και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα 4 ώρα και τα 5 ώρα αντί για 7 ώρα είναι το καθεστώς. Λείπουν ακόμα βασικοί καθηγητές βασικών μαθημάτων. Τα παιδιά τα οποία, Πρόεδρε, λόγω κορονοϊού, άσε τις καταλήψεις, δεν κάνουν μάθημα. Δηλαδή, έχει κλείσει ένα τμήμα. Έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες της πλατφόρμας να κάνουν από το σπίτι τα μαθήματά τους και να μην μένουν πίσω. Να αναπληρώνουν. Στη συντριπτική πλειοψηφία, όχι. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι έχω ένα μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη, από μία καθηγήτρια. Την Κατερίνα, η οποία λέει ότι είναι φιλόλογος αναπληρώτρια, ότι όλα είναι σε ετοιμότητα από την προηγούμενη σχολική χρονιά και όταν χρειαστεί το σύστημα ενεργοποιείται για τα παιδιά τα οποία δεν πάνε στο σχολείο. Σπίτι. Τώρα βέβαια το ζήτημα είναι κατά πόσο όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να αναπληρώσει το μάθημα των παιδιών. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα και επίσης δεν ξέρω τι θα γίνει αν βρεθούμε στο υψηλότερο σημείο του κύματος του κορονοϊού. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Τώρα είπες εσύ ότι όλα είναι έτοιμα. Αυτή τη στιγμή το βιώνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν σχολεία αυτή τη στιγμή, πόσα σχολεία που είναι κλειστά. Περίπου 100. Περίπου 100. Και αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνουν μάθημα ή δεν κάνουν? Ναι. Από απόσταση. Η δασκάλα μας λέει ότι κάνουν, κύριε Πρόεδρε.
Εμείς η εικόνα που έχουμε είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών να, δεν κάνει. Ναι. Και έχουμε και εικόνα από παιδιά, να το πω έτσι, δικά μας. Συγκεκριμένα παραδείγματα, ναι. κατάλαβα. Αυτό ακριβώς. Να σας πω. Ναι, παρακαλώ. Πρόεδρε, προφανώς τα λέτε με το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή τους βάζετε τα ζητήματα εσείς ως γονείς, κάνετε ραντεβού μαζί τους. Δεν έχουμε κάνει ούτε ένα ραντεβού παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας. Ο Υπουργός δεν έχει δεχτεί ποτέ να συναντηθεί με την ανώτατη Ομοσπονδία Γονέων. Ο λόγος? Δεν το γνωρίζουμε. Ναι. Δεν το γνωρίζουμε. Έχει συναντηθεί με άλλους εκπροσώπους ή δεν συναντάτε καθόλου? Με κανένα. Έχετε εικόνα? Η εικόνα που έχουμε είναι ότι και με την ΟΛΜΕ έχει συναντηθεί και με τη ΔΟΕ έχει συναντηθεί. Okay. Με συλλόγους γονέων ιδιωτικών σχολείων έχει συναντηθεί. Με την ανώτατη Ομοσπονδία όχι. Και μάλιστα εμείς. Είναι συνεχή τα αιτήματα που κάνουμε, όχι μόνο για να συναντηθούμε, αλλά ζητώντας και βασικά ζητήματα. Για παράδειγμα, έχουμε στείλει αίτημα το οποίο ζητάμε όταν θα κλείνει ένα τμήμα αυτόματα να έρχεται κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για να κάνει τεστ στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο τμήμα και στους μαθητές, που είναι οι πιο στενές, να το πούμε έτσι, επαφές. Και όχι, γιατί κοιτάτε να δείτε τώρα. Λένε, όταν κλείνει ένα τμήμα, εάν το παιδί θα μείνει σπίτι και αν παρουσιάσει σύμπτωμα, να πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο αναφοράς. Εγώ σας λέω λοιπόν, εάν το παιδί μένει στη Νίκαια που μένω εγώ, το νοσοκομείο της Νίκαιας είπε ότι δεν δέχομαι άλλα κρούσματα. Τα παιδιά της Νίκαιας, τα τρία τμήματα που έχουν κλείσει από σχολεία της Νίκαιας, πού θα κάνουν τεστ? Στο επόμενο πιο κοντινό. Το καταλαβαίνετε. Ναι. Ποια είναι η αναμονή και όλα αυτά τα ζητήματα. Ναι. Αλλά έχει μια σημασία, γιατί ξέρετε, λέμε τι μέτρα πάρθηκαν, τι μέτρα θα πάρθουν. Εγώ θα σας το πω έτσι και με μορφή χιούμορ, γιατί αυτή είναι ίσως μια σουρεαλιστική πραγματικότητα που ζούμε. Σε Λύκειο στην Καλλίπολη, που στεγάζεται μαζί με το ΕΠΑΛ, μαζί έχοντας δηλαδή και τα δύο σχολεία 600 μαθητές, στο διάλειμμα. Που είναι μισή και μισή, που κάνουν 300 μαθητές μαζί διάλειμμα, η αστυνομία πήγε και έκανε σύσταση στην διευθύντρια για συνωστισμό των μαθητών. Μάλιστα. Στο διάλειμμα. Οκ, okay, κατανοητό. Αλλά τα παιδιά. Ναι, για κατάλαβα. Να καταλάβουμε λοιπόν το μπέρδεμα. Λέμε ότι πώς λειτουργούν τα σχολεία και με τι μέτρα. Αυτό είναι το βασικό. Και ξέρετε, σήμερα, χτες έπρεπε να είχαν πάρθει αυτά τα μέτρα. Καλά, αυτό είναι αυτονόητο. Προφανώς. Προφανώς, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, μένουμε εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί πιεζόμαστε χρονικά. Και θα τα ξαναπούμε. Οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.